Εθνών κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει οργανώσει που απειλούν την ειρήνη στην περιοχή, περιλαμβανομένη και τη Χαμά. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα γιατί εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού υποστήριξε πω έχουν αποδείξει για εμπλοκή του Ιράν στην επίθεση τη Χαμά. Παύλο Πίτα, ακούμε. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, Μιχάλη, ο βετεράνο διοικητή Μάικλ Έντερστάιν, κατά τη διάρκεια ενημέρωση σε δημοσιογράφου, είπε Ακριβώ πω υπάρχουν υποδε... αποδείξει για άμεση εμπλοκή του Ιράν ε, στην επίθεση τη τρομοκρατική οργάνωση. Δεν έδωσε περισσότερε λεπτομέρειε, υπογράμμισε ωστόσο πω η εμπλοκή αυτή τη Τεχεράνη δεν αφορά μόνο σε εξοπλισμό, mm -hmm. αλλά και σε κάτι περισσότερο, χωρί όμω περισσότερε ευκρινήσει. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση από μεριά Τελαβήβ, στην οποία κατηγορείται ευθέω τον... το Ιράν για άμεση εμπλοκή, παρόλο που έχει υποθεί πολλέ φορέ από την έναρξη του πολέμου ότι το Ιράν χρηματοδοτεί τη Χαμά. Αναμένουμε λοιπόν τι εξελίξει και αν θα υπάρξει βεβαίω και κάποια αντίδραση από την Τεχεράνη. Ο Παύλο, πάντω στην Τεχεράνη σήμερα είναι και ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών μαζί με τον Τούρκο ομολογό του. Ναι. Και άλλο θέμα, αλλά στην ατζέντα θα βρεθεί και ο πόλεμος του Ισραήλ. Μετέβησαν εκεί για να συζητήσουν για την κρίση στον Νότιο Κάφκασο. Είχαν και οι δύο ε, Επαφέ μαζί με τον mm -hmm. πρόεδρο του Ιράν. Προφανώ και από την ατζέντα δεν μπορούσε να λείπει το Μεσοανατολικό Ανατολικό. Και βλέπουμε και ότι η Τουρκία και η Ρωσία είναι δύο χώρε που δεν έχουν και ξεκάθαρη ε, θέση στον πόλεμο υπέρ mm -hmm. του Ισραήλ. Οπότε έχει και αυτό τη σημασία του. Και σε ένα άλλο θέμα, ο Ερτογάν στέλνει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το θέμα τη ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Άρα, τι αναμένουμε, θετική απόφαση. Ε, θα, θα, το δούμε. Μια λιτή ανακοίνωση. Η Προεδρία ε, της τη χώρα ανακοίνωσε ότι ε, το ζήτημα, το φλέγον ζήτημα τη ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ πάει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Mm. Θα δούμε και εκεί τι αντιδράσει που θα υπάρξουν και αν τελικά μετά από τόσου μήνε που το συζητάμε ανάψει το πράσινο φω. ευχαριστούμε, Παύλο. Κλιμακώνονται καθημερινά και οι πορείε διαμαρτυρία για τον πόλεμο. Από...